Τα ατυχήματα αρχικά συμβαίνουν κατά 85% μέσα στις πόλεις. Με ταχύτητες κάτω από 40 χιλιόμετρα, 50 χιλιόμετρα, 40 χιλιόμετρα. Το 85% με νεκρούς και με ανάπηρους. Απλώς ο νεκρός μέσα στην πόλη είναι ατόφιος, άθικτος. Ο νεκρός της εθνικής οδού είναι διαμελισμένος. Το αποτέλεσμα είναι ίδιο. Η δυστυχία δεν αλλάζει το αν είναι αρτιμελής ή διαμελισμένος. Ακούω καμιά φορά που λέει, άμα δεις μία μπάλα, τότε ακολουθεί ένα παιδί. Δεν υπάρχουν μπάλες σήμερα, πού να βρεις μία μπάλες, πού να παίξουν τα παιδιά. Παιδί θα βγει κατευθείαν. Πρέπει να θεωρήσω ότι θα βγει το παιδί μέσα στις γειτονιές της Ναπάχτου που είδαν ότι ρίχνανε κάτι γκαζιές και πάνω στο Λιδωρίκι πέρασε μέσα από την πλατεία του Λιδωρικίου με 70 χιλιόμετρα ένας λάκας. Γιατί κανένας δεν του πω ότι για να σταματήσεις με 60 χιλιόμετρα την ώρα της 60 μέτρα. Και 60 μέτρα είναι ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο. Λοιπόν, άρα λοιπόν το ζητούμενο όταν ταξιδεύετε σε δρόμους διπλής κατεύθυνσης, το πάνω απ' όλα να εκτιμάτε και να υπολογίζετε ότι η ταχύτητά σας είναι πάντα το άθροισμα με τους απέναντι. Πάτε με 50 μέσα στην άφακτο και 50 ο απέναντι 100. Αν συγκρουστούτε με τοπικά θα έχετε 100 χιλιόμετρα. 100 χιλιόμετρα καλή ψυχή. Δεν υπάρχει τίποτα μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν υπάρχει ταχύτητες αυτές που λέει κάποια στιγμή ότι οι ταχύτητες λένε να προσαρμοστούν βεβαίως, να χαμηλώσουν. Μέσα στις πόλεις να χαμηλώσουν. Πιο 50, 30, 20. Πώς μπορείς μέσα από την γειτονιά που είναι το παιδί σου, ας πούμε, να πηγαίνεις τόσο γρήγορα. Ρώτησα λοιπόν πιλότους πολεμικής αεροπορίας αν διανοούνται να προσγειώσουν. Δύο πιλότοι να προσγειωθούν στον ίδιο διάδρομο προσγείωσης την ίδια στιγμή με μαχητικό αεροσκάφος την ίδια στιγμή. Δηλαδή ο ένας από την μια ώρα στην άλλη προσγειώνει το διάδρομο από αντίθετη κατεύθυνση. Και λέει για παλαβούς ψάχνετε να με γίνει. Λέει τι δεν μπορείτε, λέει, δύο πιλότοι με τέτοια εμπειρία με μια ματιά μόνο δεν μπορούν να εκτιμήσουν την κατάσταση και να προσγειωθούν. Λέει όχι δεν μπορούν. Λέω σωστά. Και με ποια ταχύτητα προσγειώνεις, λέει 180-190 χιλιόμετρα το κάθε αεροσκάφος. Λέω σωστά. Και δεν μπορείτε. Δεν πιστεύεστε στην ασφάλεια, δεν εμπιστευόμαστε. Λέω όταν φεύγετε από τον Άραξο για να πάτε στην Πάτρα, με πόσα χιλιόμετρα τρέχετε, λέει 180 και απέναντι με πόσα έρχονται 180 και είναι πιλότοι απέναντι. Εμπιστεύεσαι όλους αυτούς τους καραγκιόζες ή δεν πιστεύεις σε δύο πιλότους. Ένα πιλότο. Αυτό το καταλαβαίνουν αμέσως. Λέω, γιατί οι άνθρωποι είναι υψηλού επίπεδου νοημοσύνης και εμόσμωσης. Αλλά απλώς εκείνη τη στιγμή διαπιστώνουν την ιδιότητά τους. Που μέχρι εκείνη τη στιγμή το αντιμετωπίσαν. Στο κομμάτι αυτό που για να πω ακριβώς για την πόλη, ας πούμε, κάποια στιγμή, για τις ταχύτητες, ότι οι ταχύτητες που αναπτύσσονται κάποια στιγμή, απλώς θα σας πω σαν νούμερο ότι είναι, γιατί αυτό είναι η μαγιά του Έλληνα, αν ρωτήσει έναν Έλληνα ότι η ταχύτητα μετατρέπεται μέσα στην πόλη με 30 χιλιόμετρα, και το πει Αφρικάνη. Γιατί αν ρωτήσει έναν Έλληνα, άρα πραγματικά οδηγό, ότι αν πηγαίνεις με 30 χιλιόμετρα και προκύψει ένα σημαντικό πρόβλημα, πόσα μετά θες να σταματήσεις. Ξέρετε τι απαντάει συνήθως ο Έλληνας. Το έχετε ακούσει σίγουρα. Ή πιθανόν το έχετε πει κιόλας. Εγώ μεγάλε κοκαλώνω το αυτοκίνητό μου με 30 χιλιόμετρα. Κοκαλώνει το αυτοκίνητό του, το έχω ακούσει κάθε μέρα, κοκαλώνει το αυτοκίνητό του. Πώς θα κοκαλώσει το αυτοκίνητό σου. Τι είναι το αυτοκίνητο, τη ραμόλα είναι, πώς θα κοκαλώσει το αυτοκίνητό. Δηλαδή έχετε τους δρομείς που περνάνε τους δρομείς τα 60 μέτρα σε κλειστό και εγώ περνάνε με 35 χιλιόμετρα. 30 με 35 έχει δει κανένα δρομέα τον νικητή την ώρα που κόβει το νήμα και είναι πρώτος να σταματάει και να πανηγυρίζει. Μπορεί να σταματήσει, θα ξεδιώσουν τα μάτια του στον τοίχο. Φτάνει τρέχοντας και κάνει άλλα 15 μέτρα και σταματάει με τον νόμο του εκεί πάνω. Πόσο ο Ελληνάρας μπορεί να σταματήσει. Εκεί πάει αυτό που λέμε ότι με 30 χιλιόμετρα την ώρα είσαι να πέφτεις από τον τρίτο όροφο. Με 30 χιλιόμετρα την ώρα η ορμή του σώματός, όσο με κάποια στιγμή είναι 30 επί 80, 2,5 τόνοι, ας πούμε, και πώς διάλογο θα σταματήσει 2,5 τόνους. Αυτό λοιπόν που θέλω να σας πω ότι επειδή υπάρχει ένας συγκεκριμένος χρόνος αντίδρασης που δεν θα τα αναλύσουμε στο βιβλιαράκι που έχετε πάρει, υπάρχουν αυτά. Λέμε λοιπόν ότι ο ένας άνθρωπος ο οποίος μέσα στο βιβλίο είναι καταγεγραμμένη η άποψη του νομοθέτη, όπου θεωρεί ότι ένας άνθρωπος όταν δει σε ένα οπτικό ερέθισμα αντιδρά σε ένα δευτερόλεπτο. Ένα δευτερόλεπτο για να καταλάβει ο Σουμάχερ ξεκινάει σε 8 δέκατα δευτερολέπτου. Και ο Παρπαμίτσος θα κάνει αντίδραση στα 10 δέκατα. Κάνει πάνω από 2.000, 3.000, 4.000 χιλίωστά το δευτερόλεπτο, δηλαδή θέλει 2, 3, 4 δευτερόλεπτα. Οι πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας θέλουν 2 δευτερόλεπτα. Δεδομένου, οι πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας θέλουν 2 δευτερόλεπτα να αντιδράσουν σωστά σε ένα οποιοδήποτε πρόβλημα. Αποκλείεται ο μέσος απλός πολίτης να μπορεί να κάνει πιο γρήγορα. Με 2 δευτερόλεπτα όταν τρέχεις με 60 χιλιόμετρα διανύεις 17 μέτρα το δευτερόλεπτο. Δηλαδή όταν τρέχεις με 60 χιλιόμετρα, σε 2 δευτερόλεπτα που θα χρειαστούν να αντιδράσεις θα έχεις διανύσει 34 μέτρα. Δηλαδή σε μπαίνεις σε μια γειτονιά της Πάτρας και της Ναπάκτου λόγω βλακείας και άγνοιας με 60 χιλιόμετρα. Στη γειτονιά που πες τα παιδιά σου. Αν βγει ένας πιτσιρικάς μέχρι να πάρει το πόδι σου από τον γκάζι και να το πας στο φρένο καλύτερος, θα περάσουν 34 μέτρα που φρενάρει. Δηλαδή 5 έχεις παρκαρισμένα. Δηλαδή έχεις πάρει το κοστάκι και τον έχεις κάνει πίτα. Και μετά πέφτεις στα φρένα και θες 25 μέτρα ωφέλιμο φρενάρισμα. Είναι αυτό που ισχύει από την ώρα που φρενάρεις μέχρι να σταματήσεις. Συνολικά 60. Δηλαδή τον χτυπάς στα 35 μέτρα με 60 και μετά τον σέρνεις μαζί σου από κάτω
Τον σέρνεις μαζί σου άλλα 25 μέτρα. 60 μέτρα. Και το λέω αυτό γιατί αυτό, εκεί συμβαίνουν όλα τα ατυχήματα. Παρασύρονται παιδιά, παππούδες, και το τραγικό είναι ότι μπαίνει ο κάθε πολίτης μέσα στη γειτονιά του, εκεί που παίζουν τα παιδιά του. Να σου πω ότι συνήθως τα θύματα και οι θύτες γνωρίζονται μέσα από την πόλη, γιατί είναι γνωστοί, είναι σε μικρές αποστάσεις. Δηλαδή δεν μπορείτε να μπαίνετε εκεί να γίνει κάτι τα παιδιά σας, και στην παρακάτω γειτονιά. Μπορεί να έχει πάει παρακάτω να την κυκλοφορεί με το ποδήλατο. Θέλω λοιπόν να πω ότι τελειώντας, δεν έχει άλλο νόημα, να τονίσω μόνο για τη ζώνη ασφαλείας, γιατί σκοτώνται και οι επιβάτες, οι οποίοι νομίζουν ότι μπορούν να συγκρατηθούν από το τιμόνι. Κανένας δεν μπορεί να συγκρατηθεί από το τιμόνι, γιατί με 30 χιλιόμετρα την ώρα ένας οδηγός των 80 κιλών συγχύζει 2,5 τόνους και πρέπει να κρατήσει με τα χέρια του 2.500 κιλά. Δεν μπορεί να κρατήσει ούτε το βάρος σώματός του με 3 χιλιόμετρα. Είναι αυτό που σας είπα πάλι με τον Γιάνκοβιτς. Ο άνθρωπος δεν είναι κατασκευασμένος να μπορεί να έχει αντοχές σε τέτοιες βίες και κρατήσεις. Άρα να βάλουμε το μυαλό μας και να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας. Λοιπόν, να αλλάξουμε τον εαυτό μας. Και μην περιμένετε να αλλάξει ο γείτονας ή ο άλλος, δεν έρθει ο συνομικός από πάνω. Αλλάξτε τον εαυτό σας και με το παράδειγμα σας τις ακολουθήσουν και οι άλλοι. Δώστε το καλό παράδειγμα στα παιδιά σας, γιατί αυτό είναι το βασικό. Ότι αν θέλετε αύριο το πρωί να μειώσετε την πιθανότητα να ζήσετε κάτι από αυτά τα μακάβρια, πρέπει τα παιδιά να έχουν σωστές συμπεριφορές επειδή εσείς τις δείξατε στην πράξη. Και φροντίστε ακόμα όσο ο καθένας είναι μέσα στο μισθό και μπορεί να επηρεάσει, να πει ο ένας τον άλλον τι μπορούμε να κάνουμε και όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να μην σκοτώνουμε τα πιτσίρια.